Ναι. Καλημέρα, Νίκο, τι κάνεις? 95,2 Αθήνα DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ελπίζω, λέει, να αφήσει την αδελφή μου να κοιμηθεί. Το Σάββατο θέλουμε όλοι κέρασμα, ο Δημήτρης. Καλά, εσύ. Το τζόγλα. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ είσαι με την αδελφή του Δημήτρη? Ναι, τα έχουμε την αδελφή του Δημήτρη. Τα έχεις? Την έχω αφήσει να κοιμάται από τις 6.30 το πρωί. Έχω βγει. Να την έχεις αφήσει να κοιμάται, εντάξει. Έγκυος με την έχεις αφήσει. Όχι, έγκυος ακόμα. Έχω κερδίσει στο Spell Club ο διαγωνισμό. Α, θα είσαι μαζί μας το Σάββατο. Κάνω και δωρεάν σε σένα, εάν χρειαστεί, έχεις τα στοιχεία μου, να σε πάρω το σπίτι και να σε πάω δωρεάν. Εκεί που είναι. Εμένα. Βέβαια, σένα ή όποιο θέλει, τον έργο ή όποιο θέλει. Τι δουλειά κάνει? Τι δουλειά κάνει, αγόρι μου? Ταξί έχω, δικό μου. The taxi drive. Τέλμα. Αν θέλει τα στοιχεία μου, θα έχει να με πάρει, να σε πάρω από σπίτι, να σε κατεβάσω δωρεάν. Ναι, και μετά ποιο θα με φέρει 5 το πρωί? Εγώ. Εντάξει, γιατί άμα είναι να μην πάρω το αυτοκίνητο, είναι μεγάλο το ταξί, έχει air condition. Έχω τα πάντα full. Πίσω το παιδί μου, έχει μπαρ πίσω. Αμέ, μίνι μπαρ. Μίνι μπαρ. Ποιο γιορτάζει σήμερα? Για παίρνω. Σεβαστιανό, χρόνια πολλά. Στο Σεβαστιανό και στο Φλόρο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, αγαπητέ συνάδελφε. Γιατί? Γιορτάζει ο Φλόρο. Ο Φλόρο στην καλύτερη και στην πιο ελαφριά. Εν δυνάμει θα μπορούσα να γιορτάζω κι εγώ. Γιατί δεν είναι μεγάλο. Επομένετε Φλόρο. Δεν, όχι. Ναι, σε λέμε Φλόρο μετροσέξουαλ μερικέ φορέ επειδή περιποιείσαι. Δηλαδή παραδέξου το επιτέλου, Χριστιανέ μου και εσύ. Είναι πολύ καλό. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Παραδέξου το. Είμαι εντυμένο μετροσέξουαλ. Και ο μετροσέξουαλ πεθαίνει. Δεν βάζει τα κασκόλ σου, τα ρούχα στα ωραία. Δεν περιποιείσαι τι κρέμε. Ένα βήμα πριν την τρελή. Εγώ πριν ένα βήμα πριν την τρελή. Μιχάλη μου, υπάρχουν βήματα, να σου μάθω τα βήματα. Λοιπόν, βήμα 1, straight. Το ξεχνάμε αυτό. Βήμα 2, metrosexual. Βήμα 3, ένα βήμα πριν την τρελή. Και βήμα 4, τρελή. Υπάρχει το 5ο, παν τρελή. Okay. Λοιπόν, τα βρίσκετε μεταξύ σας, βλέπω, συμφωνείτε. Εσύ τι έγινε? Εγώ, Μιχάλη μου, που είχα πάει εχθές στη Βουλή φυσικά. Και τι έκανα? Ξέρω τι έκανες. Εκεί έβαλες τριγλοπόδι και έπεσε αυτό το κομμάρι. Ήταν ένας και ντάκα. Λάδι έβαλα. Κόντεψε να μου χτυπήσει τον Αντώνη. Σιγά κάνε και εσύ. Να τον βοηθήσει ο Αντώνης όμως. Τι να κάνω καημένο. Παιδιά, ήταν τέλεια. Συγγνώμη, πάλι καλά που δεν χτύπησε, αλλά η τούμπα έτσι όπως έπεσε ήταν θεαματική. Είχε περάσει από εκεί. Είχε ρίξει αυτός μία λοσιόν. Αυτό. Το 1961, το λέμε κάθε χρόνο γιατί αξίζει να το λέμε, η δισκογραφική εταιρεία EMI και ένα υπεύθυνο εκεί απέρριψε τους Beatles. Δηλαδή δεν μ' αρέσουν αυτοί, μην τους κάνουμε συμβόλαιο. Πού είναι, προς τα πού είναι η Αγγλία? Από εκεί. Ένα. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε μου, ποια είστε? Λέγομαι Ελισάβετ. Πόσε γλυφάδα λέγεστε? Ελισάβετ, βρε. Α, Ελισάβετ. Γλυφάδα, άκουσα, λέω Χριστέ μου. Γελάει η γλυφάδα. Γλυφάδα, Ελισάβετ. Η ένδοξη, η αγέροχη, η μαρτυρική. Όχι, είναι λάθος. Η ρομαντική, η σεξ, η εκτυπωτικά όμορφη, η ξαπλωμένη πάνω στο πάπλωμα 3D, the only line. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγιά. Είναι ένα τρελό σετ. 2,20x2,40 υπέρδιπλο. Θα ξαπλώνουμε και δύο μαζί. Εσύ γιατί? Να μην δοκιμάσω. Πας και εσύ πακέτο με το δώρο. Ναι, δεν σας το είπα, το ξέχασα. Μία νύχτα μαζί σου και τίποτα άλλο. Όπα, όπα. Να τέτοια του λες τώρα. Τι είπε η κυρία? Κυρία μου, σας εκτιμώ ακόμα περισσότερο. Και αυτό σας εκτιμώ για το γούστο σας. Αρχίσαμε τώρα. Yes, και μίλα για το γούστο σου. Ναι, μίλα, πες για τον εαυτό σου. Θα ήθελα να πω congratulations του Elizabeth. Congratulations, Elizabeth. Γι' αυτό το λεπτεπίλεπτο γούστο που έχει. Έτσι, μπράβο. Και διαλέγει δυστυχώς για αυτήν εμένα. Elizabeth, η εταιρεία Οικόθεμα και εγώ προσωπικά ερχόμαστε να ξαπλώσουμε όλοι μαζί στο σπίτι σου. Εσύ σήμερα, με συγχωρείς, εσύ σήμερα αυτό το πράγμα που φοράς. Κάνει κρύο. Είναι σαν. Τι είναι αυτό, πώς το λένε? Πώς το λένε, παιδιά, αυτό? Μου κάνει αυτό το περιλέμιο που φοράνε τα άλογα και τους λένε τα. Πώς τα πάμε? Ρε Χριστιανέ μου, ρε Χριστιανέ. Τα χάμουρα. Τα χάμουρα. Έλεος. Δεν είναι από εκεί τα χάμουρα. Έλεος που είναι τα χάμουρα και τα χάμουρα. Τι είναι αυτό, μάμα? Παιδί μου, είσαι σαν που λέει τον έζεψε και τον πήγαινε. Όχι, είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Μα είναι ωραίο. Άμα σου λέω δεν είναι ωραίο. Μα συγγνώμη, εμένα μου αρέσει. Καταρχήν σου τονίζει τα προγούλια. Α, να, αρχίσαμε. Πώς γίνεται να είναι η Μαρία τόσο όμορφη το πρωί? Πώς γίνεται? Και περιποιημένη κάθε πρωί. Σαν αργούδα έρχεται. Καλά, δεν τρέπεστε? Μεταφέρετε λάθος εικόνα. Ναι, ναι. Πρέπει να γνωρίζετε ότι για να το πετύχει αυτό η Μαρία ένα τέτοιο αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να φορτώνει το πρόσωπό της με έντονο μακιγιάζ. Ακούστε τι κάνει η Μαρία. Οι κινήσεις που κάνει είναι οι εξής. Εφαρμόζει υγρό foundation
και σε συνέχεια λίγη πούδρα. Ακριβώς. Βάζει λίγη πούδρα λοιπόν με μερικές στρώσεις μάσκαρα. Στο τέλος εφαρμόζει και ένα απαλό lip gloss. Ακριβώς. Ποτέ πολύ δεν ωραία. Ξεχνάμε το απαλό πολύ lip gloss. Ωραία. Ποτέ. Είναι πολύ σεξι. Δεν είναι. Και όποιος αντέξει. Και ένα τσάκ ρουζάκι δεν θα βάλουμε, όχι. Όχι, θα. Να μην βάλουμε. Εντάξει, βάλε, γιατί αν βάλει πολύ. Είναι λίγο χλωμή, εγώ γίνεις, να βάλω. Αν βάλει πολύ, γίνει σαν τον Μπότζο. Τι γίνομαι σαν τον Μπότζο. Βρε Μιχάλη. Σαν τον Μπότζο. Με έχει πει αρκούδα, με έχει πει αυτό το. Ποιο είναι αυτό ο κύριο, δεν ξέρω Μπότζο. Ο Μπότζο είναι αυτό που βγαίνει στα. Πώ τα λένε, ρε παιδί μου. Ποια. Στο τσίλο. Ο κλόουν, ο Μπότζο. Με είπε κλόουν. Ήμουν εντάξει. Ήσουν πάρα πολύ καλό και γλυκό. Δηλαδή πραγματικά. Ήταν άλλη μια επιτυχημένη παρουσίαση διαγωνισμού εκ μέρου του 95,2 αθλητή DJ. Είμαι ανοιχτό το στόμα. Κλείστε, γιατί. Το έχουμε πει μέσα στο στούντιο, μην κάνει τέτοια. Έτσι, ήρθε η ώρα να τραγουδήσει ο έργο μου, μόλι καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι. Ποιο είναι το πιο. Παιδιά, αυτό είναι πολύ καινούριο. Είναι πολύ καινούριο, Μιχάλη, πρέπει να το τραγουδήσουμε. Τράβα πιο κοντά το μικρόφωνο, το χρυσό εκεί. Λοιπόν, μόλι καταλάβετε ποιο προσπαθεί να τραγουδήσει, θα μα τηλεφωνήσετε. Μην τηλεφωνείτε τώρα μόνο, τι τραγούδισε. Τι θα πει. Ρίχτου ένα μπιθικό να του κλείσει. Δώσε μα τι μούντι είμαστε για να ξέρω να κουρδίσω ανάλογα. Είμαι λίγο Μιχάλη μου στεναχωρημένο. Γιατί πάλι. Είναι, ξέρεις κάτι, είναι και η μελαγχολία των Χριστουγέννων, ναι. Η Λέλα είναι και το τραγούδι τέτοιο. Πάμε στο Διάννα, τελειώνει. Πάμε. Η αγαπημένη μου έχει χιούμορ. Γελάει στις κηδείες. Όλοι την κακολογούν, έπρεπε να την κατακτήσω νωρίτερα. Γεννήθηκα άρρωστος, αλλά μου αρέσει. Κάνε με να γίνω καλά. Αμή. Σκάστε και θα με πάρουν τα ζουμιά πια. Αμή. Αμή. Άσε να βοηθήσεις και ψάχνω. Πάρε με στην εκκλησία. Θα γίνω σκύλος που θα τρώει τα ψεματά στο. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κατερίνα ονομάζομαι. Ποιο είναι το τραγούδι, Κατερίνα? Τέκνη του τσέτ. Πώς το είπατε? Τέκνη του τσέτ. Ω, ναι. Είστε άρρωστη, κυρία μου. Φτάνει η κηδεία τώρα. Έλατε. Κυρία μου, σας βραβεύουμε γιατί δεν πάτε καλά. Καλημέρα Μιχαλιόλη, με την κουστοδία σου. Γιώργος από το Yes YG και τα στρατά ακούνε, Μιχάλη. Καλημέρα σας, στρατά. Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού YG θα πει Υπουργικό Γραφείο. Ναι. Ξέρεις τι το Yes, μπαίνεις μέσα και λένε όλοι Yes, Yes. Μόλις περνάει ο υπουργός. Αχ, Χριστέ μου, τι χιούμορ. Μιχάλη με λένε. Ο Δήμαρχος Μαραθώνα, ο κύριος Ηλίας Ψινάκης και η κινηματογραφική εταιρεία UIP έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας της Αντζελίνα Τζολί. Αλέγιστος ή αλλιώς Unbroken. Προσέξτε, τέλειο. Αυτό είναι σήμερα, τώρα μου ήρθε και μετά την προβολή θα ακολουθήσει κοκτέιλ πάρτι. Η απέτηση της βραδιάς είναι ένδυμα επίσημο βραδινό. Okay. Α, σωστά, αφού έχει και κοκτέιλ και αυτά. Έχει σημασία. Είναι αυτός ο όρος, έτσι. Μην μου πάτε με τίποτα τζιν, θα τρελαθεί η Ηλίας. Κλωτσοπατινάδα θα πέσει, δεν θα μπείτε μέσα. Λοιπόν. Δεν το κάνω τώρα, θα το κάνω σε λίγο. Απλώς σας δίνω λίγο χρόνο να κοιτάξετε την ντουλάπα, είναι όλα σιδερωμένα. Τι θα φορέσει σήμερα το βράδυ και θα το κάνω σε κανένα ταρτάκι, εντάξει. Όλοι αυτοί γεμίσαν τις γραμμές. Τόσα κουστούμια στην Αθήνα να τρελαθώ. Αν έχει παίξει μαζί μας και χτυπήσει τώρα το τηλεφωνό σου σε λίγα δευτερόλεπτα, είμαστε εμείς. Και εσύ φεύγεις για Λονδίνο, για να δω. Αν δεν απαντήσεις, θα πάω στην επόμενη. Αχ, για να δούμε. Άλλη μία να χτυπήσει. Ετοιμαστείτε για το επόμενο. Αχ, κρίμα. Πάμε σε μία ελαφριά, μικρότερη, 23 ετών. Hello. Καλέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αχ, είναι γλυκύτατη. Γι' αυτό θα πάει στο Λονδίνο. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Μπράβο. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, έχουμε την Δήμητρα Πράσινου. Ναι, εδώ. Πώς το λένε αυτό με τα πράσινα, πράσινα λόγα και κόκκινα μουλάρια. Πήραμε την πρώτη να δεν απάντησε και έπρεπε να περάσω στην επόμενη. Είσαι λοιπόν η Δήμητρα Πράσινου και είσαι από τον Πειραιά, το λέω καλά? Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν.
Δήμητρα, φεύγεις Λονδίνο καταρχήν. Φαντάζομαι θα πας. Θέλω να το ξέρω αυτό. Βέβαια, θα πάω. Δεν θα το χάσεις το ταξίδι, είναι τρελό. Όχι, θα πάω. Θα πας μόνη σου. Θα πάω και με τα αγόρι μου. Τα αγόρι της, Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.